Σε δισεπίλη το γρίφο εξελίσσεται για τις αρχές του Λίμπουργκ στη Γερμανία η υπόθεση με τον Σύριο που δια της βίας έκλεψε φορτηγό από τον οδηγό του και στη συνέχεια το έριξε σε άλλα οχήματα. Το περιστατικό σημειώθηκε σε φανάρι κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης των 35.000 κατοίκων. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μετά το συμβάν ο 32χρονος δράστης και ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από τον τόπο, επικαλεί το διαρκώς τον Αλλάχ. Παρά τα ρεπορτάζ κάποιων γερμανικών μέσων ενημέρωσης για άρωμα τρομοκρατίας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες ούτε επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν, τονίζοντας ότι οι έρευνες είναι προς πάσα κατεύθυνση. Είναι γνωστό στις αρχές για άλλου τύπου αδικήματα σχετιζόμενα με ναρκωτικά και βίαιη συμπεριφορά. Ο Σύριος έφτασε στη Γερμανία το 2015 με το μεγάλο προσφυγικό κύμα και όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, η άδεια παραμονής του έληξε προημερών χωρίς να είναι γνωστό αν ανανεώθηκε. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι στις 5:20 το απόγευμα της Δευτέρας ένας άνδρας οδηγούσε το φορτηγό εδώ. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, το έριξε πάνω σε πολλά άλλα οχήματα. Υπάρχουν 17 τραυματίες, εκ των οποίων οι 11 πήραν εξιτήριο. Οι υπόλοιποι, κάποιοι με σοβαρά τραύματα, είναι στο νοσοκομείο, όπως και ο οδηγός του φορτηγού. Κρατείται και η έρευνα για το τι συνέβη είναι σε εξέλιξη. Στο Λίμπουργκ ζουν συγγενικά του πρόσωπα, ενώ οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του που βρίσκεται στο Offenbach σε απόσταση 82 χιλιόμετρων, αλλά και σε άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος στο Λίμπουργκ. Εντοπίστηκαν και εξετάζονται κινητά και USB stick που βρέθηκαν στα δύο σημεία. Η αστυνομία τονίζει ότι ούτως ή άλλως είναι συνήθις η διαδικασία της κράτησης για κάποιον που προκαλεί τόσο μεγάλο ατύχημα.